Εγώ ήμουν έτοιμο σήμερα να σας ενημερώσω και να στείλω σε όλους σας για να έχουμε μια καλύτερη άποψη το τι είπαν οι καθηγητές, το τι λέγανε οι καθηγητές οι ίδιοι για το πανεπιστημιακό τμήμα στις συναντήσεις που είχαμε και πώς απλώνανε ένα χέρι βοήθειας στο Δήμο και στην Περιφέρεια και ξαφνικά αυτό το χέρι κόπηκε και βγάλανε μία απόφαση η οποία δεν μας είχαν ενημερώσει καν ότι πρώτοι αυτοί θα παίρνανε απόφαση αποχώρησης του Πανεπιστημίου από εδώ και να πάνε στα Γιάννενα. Άρα το ότι έχω απομαγνητοφωνήσει τα πάντα τα πρακτικά θα ζητήσω από εδώ τον κύριο Ηλιόπουλο που θα του τα στείλω να τα λάβετε υπόψη σας το τι λέγανε, πώς λέγανε και πώς ήθελαν το Πανεπιστημιακό Τμήμα εδώ στην Πρέβεζα να το αναβαθμίσουνε, γιατί πάντοτε στις συζητήσεις ήταν η αναβάθμιση του Πανεπιστημίου και τι μπορούσαμε εμείς ως τοπική κοινωνία, ως Δήμος, ως Περιφέρεια να βοηθήσουμε έτσι ώστε να έρθει ένα δεύτερο τμήμα, να βοηθήσουμε τους φοιτητές, να αυξήσουμε αυτό το πολύ μικρό ποσοστό τάξη μεγέθους φοιτητών που γράφει 13 και 14 και το έχει σαν πρώτη προτίμηση το Πανεπιστημιακό Τμήμα της Πρέβεζας και το μεγαλύτερο ποσοστό να είναι φοιτητές κάτω από τη βάση. Αυτό λέει κάτι. Φταίμε εμείς ως Δήμος, ως Πρεβεζάνη που δίνουμε και δεν αναδεικνύουμε το Πανεπιστημιακό Τμήμα τόσα χρόνια ως προβολή. Ξέρουμε όλοι ότι αυτό αυτοδιοίκητο του Πανεπιστημίου σημαίνει ότι πρέπει να δίνει και χρήματα στο Πανεπιστημιακό Τμήμα της Πρέβεζας. Και πόσα χρήματα έχει δώσει τόσα χρόνια και τι έχει κάνει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, έτσι ώστε να συνδράμει και να πούν οι φοιτητές σου ναι, πάμε στην Πρέβεζα γιατί υπάρχουν υποδομές και αυτές τις υποδομές τις κάνουμε με χρήματα δημοτών, όπως και εμείς ήδη οι δημότες δώσαμε το οικόπεδο, χρήματα για τα κτίρια και φτάσαμε τάξη μεγέθους 12 εκατομμύρια ευρώ τα κτίρια για να λένε οι καθηγητές τώρα ότι θα πρέπει να φύγουμε ή θα έρθουν άλλα τμήματα. Αν και αυτό δεν μας το είπαν και ξεκάθαρα σε καμία μα καμία συνάντηση, αν θα έρθει άλλο τμήμα και θα φύγει το λογιστικής και θα καλύψουμε με άλλα τμήματα τη σχολή. Σήμερα εδώ ουσιαστικά ήθελα να ακούσω από το Προεδρείο και κάποιες, αν ήταν κάποιες δράσεις, όπως ο κύριος Τριφωνίδης το ανέφερε στην τοποθέτησή του, ότι ναι, ίσως να βοηθούσε και να πηγαίναμε και όλοι στην Αθήνα, έτσι, στη σχολή. Αλλά εδώ είναι, θα ήθελα να ακούσω και κάποια πρόταση και από τους καθηγητές και πολύ περισσότεροι εσείς που ο κ. Αδίκος μας αποχώρησε ήσασταν σε πανεπιστημιακά τμήματα, το πώς κάνατε από μεριά σας να έρθουν και να κάνουμε την προβολή του τμήματος, τα καλά του τμήματος για να έρθουν περισσότεροι, όχι περισσότεροι φοιτητές, γιατί από τους 150 πέρυσι ήρθαν οι 90, να έρθουν φοιτητές πρώτης προτίμησης. Εκεί είναι το μεγάλο ζητούμενο. Ο Δήμος θα βοηθήσει, δεν θα πάρει χρήματα για τα αθλητικά όταν μπαίνει κάπου κάποιος φοιτητής, το 2, ήδη ξεκίνησαμε να έχουμε μια δημοτική συγκοινωνία να τους διευκολύνουμε, είτε σε οτιδήποτε ζητήσουν, είτε στο Δήμο, είτε στο επιμελητήριο, σε διδακτορικό, σε μεταπτυχιακά, σε εργασίες τους. Αυτό είναι αυτονόητο. Αλλά ας μας πούνε πώς αναβαθμίζουμε ένα τμήμα. Γιατί αυτό που μου είπαν οι καθηγητές να βοηθήσουμε και να το αναδείξουμε είτε με βίντεο προβολής δεν τους άρεσε. Εντάξει, μπορεί να είμαστε και προτάρεντες, αλλά αυτοί που είναι οι έμπειροι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι τόσα χρόνια. Ποιο είναι το βίντεο προβολής ή προς τις πόλεις που είμαστε αδελφοποιημένοι να στείλουμε αυτό το βίντεο, να το κάνει το Πανεπιστήμιο. Γιατί υποχρεωτικά δεν έχουμε χρήματα. Δεν έχουμε χρήματα, βοηθάμε ο Δήμος με άλλον τρόπο. Αυτό είναι το που θέλω να ακούσω σήμερα τον Θανάση. Τώρα το ψήφισμα ή αν τοποθέτησε, εγώ μπορώ να του πω ότι είναι αυτά τα υπέρ που καταγραφήκανε και σε ψηφίσματα στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα τα μάθουν. Εγώ σήμερα θα σας στείλω όλα τα πρακτικά να τα διαβάσετε όλοι σας και να αποφασίσουμε μετά το πώς
θα κινηθούμε στην αναγνωρισιμότητα του τμήματος ως οικονομικού και το πώς θα στηρίξουμε, γιατί αν πάρετε το master plan του Πανεπιστημίου, ήδη οι πανεπιστημιακοί λένε ότι θα πρέπει να ιδρύσουν μια δεύτερη σχολή εδώ πέρα. Οι ίδιοι οι πανεπιστημιακοί. Τι είναι αυτή η ίδια, τη Συγκλήτου που αποφάσισαν να φύγει η σχολή. Το master plan του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αναφέρει για τη σχολή μας το οικονομικό, αυτό που μας παρουσίασαν πέρυσι, τι πρέπει να γίνει, πώς πρέπει να... Σας είχαν εκπλωμώσει ψέματα το τι θα γίνει. Τώρα, νομίζω ότι απευθυνόμαστε στους καθηγητές πανεπιστημίων, ναι. και δεν μπορώ ούτε αυτό να το πω, γιατί το είπα στο Δημοτικό Συμβούλιο και μου είπε να πάρω πίσω αυτά που είπα ο Πρίτανης. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα δεν είναι το αν μας κοροϊδέψανε. Μας κοροϊδέψανε. Εντάξει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, τι κάνουμε ως φορείς, τι κάνουμε ως πανεπιστημιακοί, τι κάνουμε ως πολύ καλές πρακτικές των πολιτικών μας για να αναδείξουμε το πανεπιστημιακό τμήμα εδώ και να έρθουν πολύ περισσότεροι φοιτητές. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι αν είναι κάτι να χρειαστεί περισσότερο, θα τοποθετηθούμε και